Μια διαφορετική έναρξη είχε η σημερινή ένα δεύτερο εκπομπή των Ράδιο Αρβίλα, με τον Αντώνη Κανάκη να τοποθετείται στη δολοφονία του 19χρονου στη Θεσσαλονίκη που έχει σοκάρει το Πανελλήνιο. Οι τρεις παρουσιαστές συγκεκριμένα σχολίασαν το εν λόγω τραγικό συμβάν, την ώρα που ήρθαν στο φως τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Η αναφορά του Κανάκη στη δολοφονία του 19χρονου στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα ξεκινήσαμε εδώ στη Θεσσαλονίκη με μια είδηση που διαβάσαμε και δεν μπορούμε ακόμα να το πιστέψουμε. Είναι από τα πράγματα που δεν μπορείς να βρεις τις λέξεις σε αυτήν την τόσο πλούσια γλώσσα όσο η ελληνική για να το εκφράσεις. Μάθαμε για τον 19χρονο αυτόν φίλο εδώ στη Χαριλάου, τον Άλκη, ο οποίος δολοφονήθηκε με αφορμή οπαδικούς λόγους. Τι να πούμε στους γονείς αυτού του παιδιού και για τη ζωή του 19χρονου που σταμάτησε εδώ για τις ομάδες. Τι να μας πούνε οι διάφοροι οι οποίοι θα καταδικάσουν ακόμα μια φορά την βία από όπου και αν προέρχεται και θα βάλουν το μαχαίρι στο κόκαλο και δεν θα επιτρέψουν ξανά να συμβούν αυτά τα πράγματα μέχρι την επόμενη φορά να συμβούν ξανά. Κανένας από αυτούς δεν θα ασχοληθεί ούτε με τους ηθικούς αυτούργους αυτών των ιστοριών, δηλαδή ένα ολόκληρο σύστημα που προωθείται εθιστικά σχεδόν το μίσος και η βία στα οπαδικά και ούτε θα εμβαθύνουν να ψάξουν τα πραγματικά αίτια που οδηγούν σε αυτές τις ακραίες και παράλογες πράξεις να αλληλοσκοτώνονται για αυτές τις αηδίες ανέφερε ο Αντώνης Κανάκης.